Τι κάνεις δηλαδή μια ταινία. Ωραία. Πού απευθύνεται. Πώς θα βρει το κοινό της. Ερωτήματα τα οποία οι περισσότεροι Έλληνες σκηνοθέτες δεν τα έχουν λογικά. Είναι, δεν περνάνε ποτέ από το μυαλό τους. Με απασχολεί πάρα πολύ και γενικότερα με απασχολεί. Γιατί αυτό που λέμε art house ταινία δεν κόβει πια εισιτήρια. Τι έχει συμβεί. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ο Τζάρμος να κόβει αυτά τα εισιτήρια. Ας κατάλαβε αν αρέσει ή όχι με ταινία του Τζάρμος ή του Καρουσμάκη ή του Lars von Trier. Είναι δυνατόν να κόβουν αυτά τα εισιτήρια. Κοίτα, παλιά ένα καλλιτεχνικό παλιά, δηλαδή από τα τέλη 80's ας πούμε καλύτερα, ναι. Που είναι μια περίοδος που αναπτύχθηκε αρκετά, κυρίως από τη δεκαετία του 80 βέβαια, που ήταν τα τελευταία καλά χρόνια του γκέτο, στούντιο Αλκιονίδα και τέτοια, και λιάστηκε. Ακόμα και το έμπαση στο Κολονάκι, ναι. Κουλτούρα να φύγουμε έπαιζε. Δηλαδή, έχω δει Γκοντάρ εκεί πέρα, τώρα πάνε. στο Κολονάκι. μετά οι κινηματογράφοι αρχίσαν να δείχνουν ότι το μεγαλύτερο νούμερο που μπορεί να φέρει μια τέτοια εμπορική επιτυχία είναι γύρω στα 30.000 εισιτήρια. Και πολλά λες. Όταν τότε οι μεγάλες επιτυχίες και ξαφνικά στα zeros, ας πούμε, αυτό το νούμερο έχει γίνει 10.000. Να το δούμε κάτω. Και από αλλού το θέμα. Αν δεις, αυτό είναι παράλληλα με την παραχμή και την πτώση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Το art house πάντα ήταν συνδεδεμένο με το downtown και αυτό ισχύει σε όλες τις Μητροπόλεις. Ωραία. Ξεχνάμε το κομμάτι Πατήσια που έχει καταστραφεί. Δεν είναι τυχαίο όμως. Καταστράφηκε η Κυψέλη, καταστράφηκαν τα Πατήσια, καταστράφηκε ακόμα και οι κεντρικές αρτηρίες των Αθηνών, οι σταδίου. Είναι κατεστραμμένα σε οδοί και πληροφόροι. Καλά, και η Ακαδημίας φάντασμα είναι σήμερα. Ακριβώς. Μιλάμε για μια πόλη φάντασμα και πώς μια ταινία art house θα κόψει και θα λειτουργήσει σε μια πόλη φάντασμα. Μου είναι αδύνατο να το συνδέσω αυτά τα δύο. Δεν είναι ποτέ της περιφέρειας. Άρα δεν βγαίνουν έξω γιατί δεν έχουν τι να κάνουν στην πόλη φάντασμα και δεν τους αρκεί το να πάνε σινεμά. Πόσα σινεμά έχουν απομείνει. Στο κέντρο. Έλλη, Άστι, Έμπαση, Όπερα. Αυτά, ξεχνάω κάτι. Αβόρα είναι λίγο και πιο έξω και το Ιντεάλ. Δεν είναι πολλά σινεμά. Είναι σινεμά. 5 σινεμά, 5-6 σινεμά. Μπορεί αυτό να συντηρήσει αυτό που είναι art house, να δημιουργήσει τις συνθήκες. Όχι. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε είναι υπερβολικά πολλά όλα αυτά. Αν όλα αυτά παίζανε art house, όχι, δεν θα ήταν πολλά. Είπα ότι είναι μια συνισταμένη παρακμή του ιστορικού κέντρου και η πτώση της art house ταινίας σε εισιτήρια έχουν μια σχέση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό. Εννοείται δεν μόνο αυτό. Είναι και το άλλο. Θες να πας δηλαδή στη λογική που λένε διάφοροι με όλες αυτές τις απεργίες, τις συγκεντρώσεις, τους αγανακτισμένους το που καταστρέψανε την πόλη μας, δεν μπορούμε να πάμε όχι, και κάθε τέτοια. Άλλο, κάθε άλλο. Γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά που... Όχι, δεν είναι οι απεργίες που καταστρέψαν την πόλη. Το αντίθετο είναι. Είναι ότι θέλανε τα πανεπιστήμια εκτός κέντρου για να μην έχουν τις φοιτητές από πόδια τους και δώσανε το κέντρο της Αθήνας στους Νταβατσίδης και στα Παποράκια. Δεν είναι η απεργή, κάθε άλλο. Να το δούμε αλλού το θέμα. Ας ακουμπήσει κάποιος κάποτε και το πρόβλημα των εξαρχείων, που το τμήμα τα ξέρει όλα. Θέλω να πω ότι... Και όλοι ξέρουν τα πάντα. Μακριά από μένα τα πουλόβερ γύρω από τα δέντρα. και τα παγκάκια για να φασώνουμε εγκομανίτσες. Μεγάλη μαντράχαλη και είμαστε. Και κανά έσπα καμιά φορά. Εντάξει. Μεγάλη μαντράχαλη είμαστε. Μπορούμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο μη πέρα νομίζω, να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν να πηγαίνουμε να φασωνόμαστε στα παγκάκια. το παγκάκι είναι για τον άστεγο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να το πάρεις τώρα. Εντάξει, κρίμα είναι. Σαρκασμός. Θα γύριζες και στο ντοκιμαντέρ ξανά, το κινηματογραφικό. Ναι. Γιατί το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ υπάρχει ως είδος. Στην υπάρχει. Ελλάδα δεν ξέρουν τι είναι κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ. Γυρίζουν κάτι για το κανάλι της Βουλής τύπου, ας πούμε, το πάνε στο ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και νομίζουν ότι πρέπει να βγει και στο σινεμά μετά. Έχουμε όμως και δείγματα γραφής πολύ σημαντικά. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα δείγματα γραφής, αλλά ναι, έχει γίνει και αυτό λίγο ανέκδοτο. Έχω δει θέματα να καταστρέφονται τα τελευταία χρόνια σε κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ. Σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά υπάρχουν και κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ τα οποία πραγματικά νομίζω στέκονται μαθητές. Θες να... Το πάντο ντοκιμαντέρ για τον Παπαντίνα, π.χ. Το Tea for Trouble. Το θυμάσαι. Για τον Τέρι τον Παπαντίνα, τον κιθαρίστα. Τι ωραίο ντοκιμαντέρ. Τι όμορφο ντοκιμαντέρ.
Καλά, εμένα με έχουν βρίσκει και κάτι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα για αυτά που έχω γράψει. Γιατί έχουν πάρει διάφορες μεγάλες μορφές της κουλτούρας, ρε παιδί μου, της ελληνικής. Δεν θα πω pop κουλτούρας, αν και είναι και pop κουλτούρα σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν ανήκουν μόνο στα εξάρχεια αυτοί οι άνθρωποι. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω ζήσει τα περισσότερα χρόνια ως νεολαίος. Σκουφά πάνω κάτω πήγαινα. Και στα δύο άκρα. Δεν είμαι άνθρωπος. Γι' αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Και στα δύο άκρα. Δεν φταίνε σε τίποτα τα εξάρχεια. Τα έχουν παρατήσει και τα έχουν γαμίσει τα εξάρχεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι κάτοικοι ή άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν γεννηθεί εκεί και τους ανήκει σαν μπάστακες η περιοχή και συνεχίζουν να τη γαμάνε με μια ηλίθια κουλτούρα που σέρνουν από πίσω τους. Τι η οποία πω. Δεν επιτρέπει σε άλλο κόσμο να υπάρξει μέσα σε αυτό το γκέτο και καλά. Επειδή σε ακούω λίγο γκρινιάρη, εγώ θα επιμείνω ότι υπάρχουν ολοκληρωμένες ταινίες τεκμηρίωσης και μεγάλου και μεσαίου και μικρού μήκους, οι οποίες είναι εξέχως ενδιαφέρουσες. Θα κάνεις κάτι, σε νοιάζει, με νοιάζει, πράγματα αλλά αυτή τη στιγμή που έχω διακατέψει όλη τη δημιουργικότητά μου γύρω από το σινεμά, το ταινίες τεκμηρίωσης, στα στέκια τα τηλεοπτικά, τα οποία τα κάνω με τη λογική ταινίας. Δεν... Και νιώθω πολύ καλά με αυτό, ειλικρινά νιώθω καλά. Έχω ένα σύνολο έργο μαζί με τις ταινίες που υπογράφουν και οι άλλοι σκηνοθέτες, γιατί έχω την επιμέλεια όλη τη σειρά, ότι είναι ένα σύνολο έργο που θα μείνει. Οπότε. Όχι, μυθοπλασία ετοιμάζω. Και γρήγορα κιόλα. Και πάλι με το χάρι το Φραγκούλη. Καμία συγγένεια. Ναι. Αν είναι το alter ego μου. Έχω βρει το alter ego μου. Πες μου μερικές ταινίες που σου άρεσαν πάρα πολύ από τα τελευταία χρόνια. Ο Πιετά, Kim Kiduk. Τους αγαπάς και τους συμπαθείς μερικές φορές, αλλά δεν ισχύει σε 100% ποσοστό. Δηλαδή. Συνέχισε. Κοίταξε, είχα σταματήσει να βλέπω Kim Ki-duk, μου τα πρίξανε να το δω το Πιετά. Δεν σ' άρεσε. Ήθελα να σκοτώσω. Άλλο. Δεν σου άρεσε. Αυτό από το ιδιοφυΐες, τελευταίο πλάνο, που η λωρίδα του αίματος έχει λερώσει την άσφαλτο και απομακρύνεται. Είναι από τους πιο άχρηστους Κορεάτες. Τόσους Κορεάτες, σκηνοθέτες. Τον Kim Ki-duk πήγες και βρήκες. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ είμαι του Park Chan-wook. Όχι, είμαι εγώ με τον άλλο. Τον άρρωστο. Υπάρχουν και πιο άρρωστα με την Γκαλιένη. Φόνη, πράγματα, μακελιά. Το Άκη μου άρεσε πάρα πολύ, του Καρισμάκη. Το λιμάνι της Χάβρης πάρα πολύ. Ενώ δεν μ' αρέσουν πάντα οι ταινίες του, σε αυτό θαύμα. Ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και όλα ήταν απέριτα λιτά. Μία ταινία που πιάνει θεματολογία που πιάνουν και οι περισσότεροι Έλληνες σκηνοθέτες πλάκα-πλάκα. Ναι. Μόνο που... Και κοίτα τι όμορφο πράγμα. Ναι, γιατί ο Άκη λογοδοτεί πριν και πάνω απ' όλα στον άγνωστο Θεό του σινεμά. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Γιατί βλέπεις τον Άκη, βλέπεις από πίσω τον Ζακ Πρεβέρ, βλέπεις τον Μαρσέλ Καρνέ, βλέπεις άλλα πράγματα. Και όχι μία πρόχειρα γκιτάτσια. Εκείνη η διαφορά. Σέβεσαι και το αισθητικό μέρος, δηλαδή το στήσιμο, το σκηνογραφικό, παντού, σε όλη την ταινία. Θαύμα. Αυτές οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ τελευταία χρόνια. Εγώ... Και βέβαια και ο Σκορσέζε, έτσι. Το Γουλφ. Βέβαια. Δε, μου φάνηκε λίγο... Είχα στήσει μόλις τότε. Ίσως επειδή είμαι και κοινογραφητής. Είχα αρχίσει να παθαίνω διάφορα σωματικά. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι κανονικά. Το Wolf ήταν μια ταινία που κανονικά θα κρατούσε κάτι σαν 6 ώρες και του είπανε «Φίλε, κάντο 3 ώρο αν μπορείς». Ναι. Δηλαδή, έβλεπα, ένιωθα κενά μέσα. Τι σινεμά. Εντάξει, ο τύπος δεν είναι χθεσινός. Το βλέπεις και σου σηκώνεται. Κοίτα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα δύο ταινίες τα τελευταία χρόνια με τρέλαναν. Από την περσινή σεζόν συμπτωματικά, πάρα πολύ έντονα. Του Σκορσέζε, ας πούμε, εγώ προτιμώ το Χιούγκο τέλος πάντων. Ναι. Γιατί σε πάει πίσω στο μελιά, ναι, στην ιστορία και σε πράγματα που δηλαδή, έκλαιγα στο Χιούγκο. Το Under the Skin του Glazer. Εξαιρετικά πρωτότυπο πράγμα. Δηλαδή. Κάνε πειραματισμό, αλλά ας είναι κάτι πρωτότυπο.
Καλά, βγαίναν άνθρωποι και λέγανε μετά ο Σλάβα Τζούκερμαν το έχει ξανακάνει αυτό και κάτι. Όλα έχουν ξαναϋποθεί, όλα έχουν ξαναγίνει. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά κανένα δεν λέει το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Και η Φράνσις Χα. Δηλαδή, το αφοπλιστικό κλείσιμο του ματιού στο φινάλε που φεύγει και πάει να βάλει το όνομά της στο κουδούν της πόρτας που απέκτησε πια το δικό της σπίτι και σου αποκαλύπτει τη σημασία του τίτλου, το πώς βγήκε αυτός ο τίτλος, σαν να σκάει credit πάνω στην ταινία. Δηλαδή, έχεις αισθανθεί μερικές φορές αυτό το πράγμα που δακρύζεις από ευχαρίστηση και χαρά? Ναι, και στο σινεμά το παθαίνω συνέχεια. Συνέχεια όχι. Εννοώ ότι είμαι πάρα πολύ αθώος θεατής. Δηλαδή, μπαίνω μέσα σαν μικρό παιδί. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μένω μέσα και κοιτάζω τις ταινίες σαν μικρό παιδί. Ούτε η πορεία, ζωή δεν στα κάνει αυτά τα πράγματα μερικές φορές. Κατά το σινεμά είναι πιο σημαντικό από τη ζωή. Το ξέρουμε αυτό. Έχουμε φάει πολλά χρόνια, αυτό ξέρουμε. Ναι. Δεν ξέρω, τι είναι τελικά σημαντικό. Δεν έχω καταλάβει. Μαθαίνω ακόμα. Μερικές φορές αμφιβάλλω. Αλλά ελπίζω να είναι, γιατί έχω φάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Πίστεψε με. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο κάνεις κι εσύ. Να μεθύσω.